Μία άνω τελεία φαίνεται πως μπαίνει για την ώρα στην άφιξη δύο κρουαζιερόπλοιων, η άφιξη των οποίων ήταν προγραμματισμένη για τον Απρίλιο του 2022 στην Καβάλα. Σύμφωνα με τον τουριστικό πράκτορα Αλέξανδρο Ξανθόπουλο, τα κρουαζιερόπλοια δεν θα ασχίσουν τα νερά της Ελλάδας για λόγους οι οποίοι για την ώρα δεν είναι γνωστοί. Ήδη κάποια μηνύματα που έρχονται για το καλοκαίρι, δεν ξέρω τώρα, σημαίνει βέβαια κάτι, ήδη δύο κρουαζιερόπλοια που ήταν αυτού στην Καβάλα. Απρίλιο-Μάιο ακυρωθήκανε οι αφήξεις από ένα μεγάλο πλοίο. Το πρόγραμμά τους θα ξεκινήσει, είχαν δηλαδή μία προσέγγιση 21 Απριλίου, μία 13 Μαΐου και μία 31 Μαΐου. Το πλοίο θα αρχίσει τον κύκλο του στις 26 Μαΐου από τον Πειραιά. Αυτό σημαίνει ότι δύο κρουαζιερόπλοια από την Καβάλα έχουν βγει από το πρόγραμμα. Μακάρι να είναι τα πρώτα και τα τελευταία. Εύχομαι να μην πάει πιο πίσω όλο αυτό το πράγμα. Τα τουριστικά πακέτα για την περίοδο των Καρναβαλιών και του Πάσχα έχουν βγει. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται να υπάρχει συμμετοχή από τον κόσμο. Μάλλον θα κινηθούν όπως και τα Χριστούγεννα. Δηλαδή? Πολύ υποτονικά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι όπως συνεχίζεται η κατάσταση, προς το παρόν δεν βλέπουμε φως. Άλλωστε, γι' αυτό έγινε και προθέσμια κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα, που αφορούσε τουριστικά γραφεία και ιδιαίτερα τουριστικά πούλμαν. Ναι. Τα οποία είναι αλήθεια ότι το 95% του στόλου των οχημάτων τουριστικών πούλμαν στην Ελλάδα είναι σχεδόν ακινητοποιημένα εδώ και δύο χρόνια. Ελάχιστες μετακινήσεις γίνονται. Και ζητάμε πάλι τη στήριξη της πολιτείας, γιατί με τις υπάρχουσες συνθήκες δυστυχώς είναι τρομερά δύσκολα τα πράγματα. Τώρα, αν ρωτάτε αν περιμένουμε ανάκαμψη, όλοι το ευχόμαστε και το περιμένουμε. Τα σημεία δείχνουν ότι από τον Απρίλιο και μετά, ίσως και η προσωπική μου γνώμη είναι, θα αρχίσει να φαίνεται κάποια κίνηση. Ήδη βλέπω ότι αρκετές χώρες άρουν τα PCR και τους εμβολιασμούς γενικά, τα πιστοποιητικά για να μπει κάποιος στη χώρα. Ήδη η Βουλγαρία, πλέον από ό,τι διάβαζα προηγουμένως, πρέπει να έχει άρει το να μπαίνει μόνο με PCR ή με πιστοποιητικό εμβολιασμό. Και από ό,τι ακούμε όλες τις ειδήσεις και άλλες χώρες της Ευρώπης και αυτές που προσανατολίζονται προς τα εκεί. Πράγμα που σημαίνει ότι τελειώνει η πανδημία. Θέλω να το εύχομαι, δεν το ξέρω όμως. Μακάρι. Οι πρώτες προβλέψεις για την καλοκαιρινή περίοδο θέλουν τους επισκέπτες να αποφασίζουν την τελευταία στιγμή και με γνώμονα την επιδημιολογική κατάσταση. Και στο πρόγραμμα σαφώς έχουν προγραμματίσει για τις απόκριες και αργότερα για το Πάσχα, αλλά προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι πολύ πεσμένα τα πράγματα. Υπάρχει γενικά στην αγορά μια απραξία σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επαγγελματά και με συναδέλφους που μιλάω, δηλαδή τουριστικά γραφεία, αλλά γενικά όλη η αγορά είναι πεσμένη. Ίσως και λόγω του καιρού και όλων αυτών των πραγμάτων που δυστυχώς μας διακατέχουν τελευταία.